κατάφερε να διακριθεί σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο. Η αγάπη της για τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο την οδήγησαν στην αθλητική δημοσιογραφία. Η εντυπωσιακή Άντρια Καφά είναι απέναντί μου και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Άντρια μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Δάσο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίος ο χώρος, πολύ ωραία τα λόγια σου, το intro σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι. Πολύ καλά. Νέα δεδομένα λοιπόν με τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στην οικογένεια του Α. Θέλω να πεις λοιπόν για αυτή σου την εμπειρία. Εντάξει, μέχρι στιγμής όλα πάρα πολύ καλά. Όλα καινούργια πράγματα, αλλά με την ωραία είναι καινούργια πράγματα. Καμιά φορά τα καινούργια πράγματα δεν σημαίνει ότι μας αρέσουν κιόλας. Απλά είναι νέα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση είμαι αρκετά καλά. Και στα δύο κομμάτια όσον αφορά και την ενημέρωση στον Α, αλλά και στο Louis Night Show. Γενικά νιώθω έτσι ότι. Μια ανανέωση. Μια ανανέωση, γιατί γενικότερα είμαι κάπου που γίνει καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Αρχίζω και νιώθω άνετα, νιώθω όμορφα με τη δουλειά που κάνω, με τους συνεργάτες μου. Δεν πίστευα ότι θα το κατάφερνα να το νιώσω, αλλά ευτυχώς νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Άντρια, είσαι από τα κορίτσια τα οποία παίρνει ρίσκα στη ζωή του? Θέλω να πιστεύω ότι ναι. Ναι, γενικότερα νομίζω ότι θα το τολμήσω να τολμάω να ρισκάρω, τολμάω να κάνω πράγματα, να δοκιμάσω πράγματα. Δεν με φοβίζει γενικότερα να πω ότι δεν τα κατάφερα ή ότι δοκίμασα αλλά δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Δεν σε τρομάζει το να αποτύχεις. Φτάνει. Ναι, να πω ότι το δοκίμασα. Μπράβο. Το προσπάθησα βασικά. Mm-hmm. Το προσπάθησα. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Άντρια μου, όπως είπα και στην αρχή, κατάφερες να ξεχωρίσεις σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με την αθλητική δημοσιογραφία. Λοιπόν, εντάξει, γενικότερα έβλεπα πολύ ποδόσφαιρα από πολύ μικρή ηλικία. Μου άρεσαν τα σπορτς γενικότερα. Και ήμουν και εγώ αθλήτρια μεγαλώνοντας. Επομένως, όλο αυτό ήταν ο κόσμος μου, ο παιδικός μου κόσμος ήταν γύρω από τον αθλητισμό. Αγοροκόριτσο, κλασικό, πιο κλασικό δεν γίνεται, να ξέρεις. Επομένως, είχα συνέχεια το μυαλό μου όσον αφορά τα σπορτς. Μετά διάβαζα εφημερίδες. Γενικότερα ήμουν κοντά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Μου άρεσε και η τηλεόραση. Όσο μπορούσα να αντιληφθώ σε μικρή ηλικία, τι μπορεί να σημαίνει τηλεόραση. Επομένως, αθλητική δημοσιογραφία ήταν κάτι το οποίο ήρθε από μόνο του, νομίζω. Εφτά χρόνια, 7,5 περίπου, ναι, δούλεψες στην Αθήνα. Ναι. Θέλω να μου πεις ένα ρεζουμέ, τι είναι αυτό που έχει κρατήσει η Άντρια από αυτά τα 7,5 χρόνια. Αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι εκεί στην Αθήνα διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου, από τις εμπειρίες, από γενικότερα γνωρίζεις έναν άλλο κόσμο. Καλός ή κακός, οπουδήποτε πάμε που δεν είναι το σπίτι μας, είναι κάτι καινούριο. Γενικότερα εκεί υπάρχουν πιο πολλοί επαγγελματίες, είναι κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο μπροστά, βλέπεις καινούργια πράγματα. Εγώ είχα και την ευκαιρία να κάνω και ταξίδια σε μια δουλειά που ήμουνα. Επομένως, ήμουνα σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, έβλεπα κόσμο από άλλες χώρες, συνεργασίες. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το ταξίδι. Είχε αρκετές δυσκολίες βέβαια. Και όταν αντιλήφθηκα ότι κάπου η εξέλιξή μου ίσως και να μην είχε πολύ μέλλον, και ήμουνα και λίγο εκτός του θέματος. Δεν ήμουν ακριβώς ποτέ όπως είμαι τώρα σε αυτό που θέλω να είμαι. Είπα ότι πρέπει να ξανασκεφτώ το ενδεχόμενο να επιστρέψω σπίτι και να δοκιμάσω εδώ, να δω μήπως μπορέσω και βρω μια φόρμουλα και να νιώθω εγώ χαρούμενη με τη δουλειά που κάνω. Μετά νιώσεις καθόλου? Όχι. Όχι, ευτυχώς. Όλα πάνε ρολόι. Ελπίζω πως δεν, ναι, μέχρι στιγμής. Ωραία. Στη μετέπειτα εξέλιξη της πορείας σου αλλά και της καριέρας σου, το να μπεις σε ένα χώρο όπου κατ' εξοχή εργάζονται άντρες. Ναι, εκεί βίωσες ένα είδος bullying. Εντάξει, γενικότερα είναι δύσκολο να μπας σε μια καινούργια δουλειά, σε ένα καινούργιο χώρο, ειδικά όταν είσαι πιο μικρός και πιο άπειρος. Καμιά φορά η απειρία της μας κάνει για μας πιο ανασφαλείς και πιο ευάλωτους και πιο εύκολο στόχος σε κάποιον ή σε κάποιον άλλη συνάδελφο ή προϊστάμενο, οτιδήποτε. Γενικότερα, εντάξει, υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, αλλά υπήρξαν κάποια πράγματα που με είχαν ενοχλήσει, αλλά θεωρώ ότι αν τα συναντούσα στην ηλικία που είμαι τώρα ή σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν εγώ είμαι πιο συνειδητοποιημένη και πιο έμπειρη, πιο γενικότερα ξέρω πώς να αντιμετωπίσω κάποιες καταστάσεις, ίσως και να μην με ενοχλούσαν τόσο πολύ. Άντρια μου, δέχτηκες σεξιστικά σχόλια μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, εργασιακό χώρο? Ναι, ναι, και είχα προσέξει ότι δεν ήμουν η μόνη κοπέλα που έτυχε αυτή τη μεταχείριση. Ήταν κάτι που εντάξει, εννοείται σε ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν θεώρησα ότι κάνω εγώ κάτι λάθος. Νομίζω ξεκινάει από εμάς. Απλά ενοχλήθηκα στο γεγονός ότι όταν δεν δώσεις δικαίωμα και πάρεις κάποιες συμπεριφορές, αυτό νομίζω σε ενοχλεί ακόμη παραπάνω. Γιατί καμιά φορά λέμε εντάξει, μπορώ να κάνω εγώ κάτι λάθος και δικαιολογήσεις τον άλλο χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τους δικαιολογήσουμε όταν είναι κακές συμπεριφορές. Ναι.
Επομένως, και σε πιο μικρή ηλικία εγώ ήμουν ακόμη πιο, όχι επιθετική, πιο, τώρα πιο εύκολα μπορείς να μου κάνεις ένα αστείο, πιο εύκολα μπορείς να μου μιλήσεις στη δουλειά. Είμαι λίγο πιο mild, ας πούμε. Πιο μικρή δεν ήμουν τόσο πολύ, οπότε το έπαιρνα πολύ προσωπικά, ότι πώς γίνεται αυτό, να έγινε κάτι τέτοιο. Να πεις λοιπόν, αν σου έτυχε ποδοσφαιριστής να σε φλερτάρει στα αποδυτήρια και πώς αντέδρασες. Εντάξει, γενικότερα όταν είναι ένας χώρος και είναι πολλοί άντρες και υπάρχει μια κοπέλα, ποια κοπέλα και να είναι αυτή, σίγουρα θα μαζέψει θέλω τα βλέμματα. Θέλω την προσωπική σου εμπειρία. Συνέβη κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να υπάρξει από πλευράς ενός άντρα να φλερτ σε μια κοπέλα, είτε είναι αυτή η δουλειά, είτε είναι κάποια άλλη δουλειά, αλλά γενικότερα, εντάξει, στις αρχές όταν μπαίνεις σε ένα χώρο θα υπάρξει αυτό. Ναι, έχει γίνει, αλλά ήταν στις αρχές. Νομίζω μετά που σε μαθαίνουν σιγά σιγά αρχίζεις και γίνεσαι, παρόλο που είσαι γυναίκα ανάμεσα σε πολλούς άντρες, ας το πούμε έτσι, στον καιρό που περνάει, αρχίζεις και γίνεσαι και εσύ ένας συνάδελφος. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Ανδρέα. Είναι η πρώτη αντίδραση πάντα. Ωραία. Πώς αντέδρασες όμως, όταν το ένιωσες την πρώτη φορά. Αν δεν είναι επειδή δεν ήταν κάτι το οποίο να νιώσω εγώ προσβολή, να νιώσω αμηχανία ή το οτιδήποτε, απλά χαμογελάω και μένω μέχρι εκεί, ότι εντάξει. Σε έχουν φλερτάρει ποδοσφαιριστές μέσα από το Instagram. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα αγόρια φλερτάρουν πλέον μέσα από το Instagram και τι να μην το κάνουν και οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι το Instagram πλέον είναι καλός ή κακός ένας χώρος ο οποίος υπάρχει πάρα πολύ φλερτ, άρα εντάξει, υπάρχουν και αυτά, εντάξει. Ένα story, ένα reaction, νομίζω όλες οι κοπέλες έχουν τεχθεί από άτομα που μπορεί να θέλουν να τις προσεγγίσουν από το Instagram. Στον έρωτα πώς λειτουργείς, είσαι δοτική? Είμαι δοτική, αλλά πάντα θέλω έτσι να παρατηρήσω αν υπάρχει... Είμαι άνθρωπος που θέλω να είμαι δικαίος και θέλω να είναι όλα ίσα, κουτάκια-κουτάκια. Ναι, αλλά στον έρωτα πάμε με μαθηματικά. Και στον έρωτα, Ντάσο μου, και στον έρωτα. Ούτε κύριε μας πιάσε στον ύπρο, και κύριε, είμαστε τίποτα πάλι εμείς. Ένιωσε έτσι, εκεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Άντρεα είναι ερωτευμένη? Είμαι καλά, Δάσο μου, είμαι καλά. Το σκέφτηκες λίγο, εντάξει. Απάντησα. Αντρέα μου, ναι. Τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν έρωτα? Νομίζω δεν έχω κάνει κάποια τρέλα. Ούτε πιο μικρή. Θα με τρελάνεις εσύ σήμερα. Ότι δεν έχω κάνει πιο μικρή και σκέφτομαι τώρα μήπως έχω μεγαλώσει και να ελπίζω θα κάνω στο μέλλον κάποια τρέλα. Όχι, αλήθεια ότι δεν έχω κάνει κάτι extreme για να σου πω ότι έχω κάνει αυτό. Ωραία. Σου έχω καλύτερη ερώτηση. Για να ακούσω. Πώς βιώνεις ένα χωρισμό? Α, για χωρισμό να σου πω, βεβαίως και να σου πω. Θεωρώ ότι σε ένα χωρισμό πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Τι εννοείς πρέπει να υπάρχει πλάνο? Πρέπει να υπάρχει πλάνο, εννοώ να ενεργοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτόν που χωρίζει. Η οικογένεια, οι φίλοι. Νομίζω ότι αν έχεις στήριξη, όσο σοβαρός, επιπονός, έτσι συναισθηματικά να σε επιβαρύνει, να σε ρίξει. Όταν έχεις τους ανθρώπους που αγαπάς δίπλα σου να σου δώσουν αγάπη και στήριξη, νομίζω ότι ξεπερνιέται πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε την ώρα που γίνεται ο χωρισμός. Γιατί όταν είναι ένας χωρισμός, πραγματικά υπάρχει συναίσθημα. Και στην περίπτωση του άτομου που νιώθει τον χωρισμό, δεν τον θέλει ή πληγώνεται από αυτόν τον χωρισμό, είναι εκεί που νιώθουμε όλοι φυσικά ότι έχουν τελειώσει όλα. Έχουμε τελειώσει σαν άνθρωποι. Αντρέα, τα έχεις ζήσει, είναι αυτά τα οποία λες στις φίλες σου? Έχω ζήσει. Έχω βιώσει ένα συναίσθημα και έναν χωρισμό που εκείνο το διάστημα όταν σκεφτόμουν ότι έρχεται ο χωρισμός ένιωσα πραγματικά να πληγώνομαι. Αλλά νομίζω ότι είναι μετά αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ αντιλήφθηκα αυτό, ότι όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου να σε στηρίξουν και πάντα να θυμάσαι ότι είχες ζωή και από πριν και ότι γενικότερα καλά επενδύουμε στον εαυτό μας. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου ένας χωρισμός. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, επενδύεις στον εαυτό σου και από τον εαυτό σου θα ξαναξεκινήσεις μετά για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ξαναβρεις τα πατήματά σου. Ένας άντρας για να σου κινήσει το ενδιαφέρον,
τι πρέπει να έχει. Και δεν θέλω να αναφερθούμε τώρα μόνο στον χαρακτήρα. Θα με ενδιαφέρει να μάθω και την εξωτερική έτσι, εμφάνιση που σε ελκύει προσωπικά. Κοίταξε, γενικότερα με ελκύει ένα κοκτέιλ. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Ναι, δηλαδή αν ο άλλος μου κάνει το κλικ, θα μου το κάνει και τι θα μου το κάνει, δεν θα ξέρω τον λόγο που μου κάνει το κλικ στην αρχή. Δηλαδή δεν θα σου πω ότι επειδή έχει την α, β, γ εμφάνιση ή γιατί έχει χιούμορ ή γιατί ξέρω εγώ κάποια στοιχεία που μου αρέσουν όταν τα δω, αλλά γενικότερα εμένα είμαι άνθρωπος του κλικ. Ναι. Είτε είναι σε ερωτικό επίπεδο, είτε είναι σε φιλικό, είτε είναι σε εργασιακό επίπεδο. Αν ο άλλος μου κάνει το κλικ, τότε είμαι, ενθουσιάζομαι, είμαι είσαι καλά. Μια χαρά. Ναι. Είσαι μια χαρά. Αντρέα μου, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το ίδιο. Χάρηκα πάρα πολύ για την και κουβέντα μας. Έτσι, κλεφτές ματιές τα λέγαμε στους διαδρόμους στον Αλφα. Σε χάρηκα πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Και ό,τι έχεις στο μυαλό σου, στην ψυχή σου, να γίνει πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ. Στο χέρι σου είναι. Και να σου ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα, να συνεχίσεις τη δουλειά σου που μας αρέσει πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα και που κάτσαμε εδώ παρέα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.